Cioè banaresca, attenta lì. Zitondas μια παράταση του MFFA σημαίνει επίσης και μια παράταση του μνημονίου δεδομένης αυτής της ευελιξίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και δεύτερο ερώτημα. Σε αυτή τη φάση, τι περιμένετε από τις αρχές για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, αλλά που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, που θα έπρεπε ήδη να εφαρμοστούν από σήμερα, αλλά ίσως αντιβαίνουν το μνημόνιο. Θεωρείτε ότι από εδώ και πέρα οποιοδήποτε εξαγγελία, οποιοδήποτε μέτρα θα γίνεται μετά από διαβούλευση με τους θεσμούς ή όχι? Υπήρχε μια σειρά μέτρων που ανακοινώθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα. Όμως η ελληνική κυβέρνηση μας διαβεβαίωσε ότι εάν αυτά τα μέτρα επηρέαζαν αρνητικά την δημοσιονομική σταθερότητα, τότε θα μπορούν να εφαρμοστούν μόνο κατόπιν διαβούλευση με τους θεσμούς. Γιατί διαφορετικά η συμφωνία και τα μέτρα τα οποία συμπεριλαμβάνει η συμφωνία θα εκτροχιάζονταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει κάποια νέα μέτρα ή να ακολουθήσει μια νέα πολιτική. Αν όμως επηρεάσουν τον προϋπολογισμό, τότε θα πρέπει να χρηματοδοτούνται πλήρως μέσα από τους ίδιους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτού του είδους η ευελιξία υπάρχει. Και βέβαια θα πρέπει να ενημερωθούν πλήρως οι θεσμοί και να διαβεβαιωθούν ότι αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό μας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα πολιτικής σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία θέλει, αλλά υπό αυτή την έννοια που σας αναφέραμε. Θα ζητηθεί και παράταση του μνημονίου. Κοιτάξτε, γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις επιτόκες ορολογίες. Η MMFA είναι η συμφωνία την οποία έχουμε με την ελληνική κυβέρνηση. Και έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο επίσημος όρος τον οποίο είχαμε, αν συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε, το μνημόνιο δηλαδή. Αφορά δηλαδή το μακροπρόθεσμο και τους όρους. Αυτά όλα πηγαίνουν χέρι-χέρι. Πάντα έτσι λειτουργούμε. James Cantor from International New York Times. Από το International New York Times. Πολλοί λένε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ένα τρίτο πακέτο διάσωσης. You agree with market participants' συμφωνείτε και με την συμμετοχή των αγορών? Υπήρξαν αιτήματα από την Ελλάδα ή άλλους παίκτες στην Ευρωζώνη για να ξεκινήσουν τέτοιες διαπραγματεύσεις για ένα τρίτο πακέτο διάσωσης? Και ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι κατά πόσον υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις για ένα τρίτο πρόγραμμα θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα του τετράμινου αυτού που θα ακολουθήσει. Θα πρέπει να γίνει η βέλτιστη δυνατή χρήση αυτού του τραμίνου για συζητήσει για το μέλλον. Όπως θα δείτε και στη δήλωση, θα αρχίσουμε στη συζήτηση για μια πιθανή διευθέτηση παρακολούθησης. Δεν υπήρξε σχετικό αίτημα, ούτε σχετική συζήτηση. Συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει να υπήρξει συζήτηση για την δυνατότητα και την αναγκαιότητα διευθετήσεων παρακολούθησης του προγράμματος. Και αυτό θα γίνει σύντομα, γιατί εάν συμφωνηθεί η παράταση, το πρόγραμμα αυτό εκπνέει στο πέρας του τραμήνου. Στόχος μας λοιπόν τότε, μετά από μια επιτυχή βέβαια αναθεώρηση και αξιολόγηση, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξέρουμε σαφέστατα τι θα ακολουθήσει. Να διευκρινίσω κάτι. Το πρόγραμμα του ΔΝΤ δεν εκπνέει σε 4 μήνες. Εκπνέει τον Μάρτιο 2016 σε ό,τι αφορά το ΔΝΤ. Ευχαριστώ πολύ. Από τη Φιλανδία. Να προχωρήσουμε λίγο σε ό,τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Γιατί η κυρία Λαγκάρντ, νομίζω, μίλησε για μια γέφυρα που είναι λίγος διαφορετική. Υπάρχει μια ιδέα δηλαδή του τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Μήπως έχετε μια εικόνα του τι θα μπορούσε να συμβεί τον Απρίλιο και πώς τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Και δεύτερο ερώτημα. Μετά την αξιολόγηση τη Δευτέρα, θα γίνει
γίνει μια νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα ή αξιολόγηση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους διευθετήσεις και μηχανισμούς? Ειλικρινά δεν μπορώ να συμφωτήσω επί του θέματος. Συμφωνήσαμε ότι θα αρχίσουμε τις συζητήσεις πάνω σε μελλοντικές διευθετήσεις το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι απαραίτητο. Γιατί αν αποφασίσουμε την παράταση και τα πράγματα πάνε καλά την επόμενη εβδομάδα, έχουμε μόνο 4 μήνες διάθεσή μας. Και το μόνο που έχω μπορώ να πω, δεν το συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα ή και σήμερα, του τι θα περιλαμβάνει σε περιεχόμενο, σε χρήματα ή σε χρονοδιάγραμμα. Είστε υπομονετική επί του θέματος. Τώρα, τι θα συμβεί ακριβώς τη Δευτέρα? Θα ακούσουμε από τους θεσμούς ποια είναι η πρώτη τους εικόνα, ποια είναι η άποψη πάνω στο υλικό που θα υποβάλουν η ελληνική κυβέρνηση. Κατά πόσο θα υπάρχει θετική αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη στη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Θα μας προφορήσουν σχετικά με τηλεδιάσκεψη. Υποθέτοντας βέβαια ότι θα είναι θετικό το αποτέλεσμα, θα συνεχίσουμε. Εάν δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα, θα είναι διαφορετική κατάσταση, αλλά επ' αυτού δεν θέλω να προεικάσω κάτι. Θα δούμε λοιπόν επί τη βάση του τι θα μας παρουσιάσουν οι ελληνικές αρχές τη Δευτέρα σε ό,τι αφορά τις προθέσεις τους για τις μεταρρυθμίσεις. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε τις επόμενες διαδικασίες. Για τις Βρυξέλλες το θέμα δεν είναι καθόλου πολύπλοκο, για το Μπερλεμό αν θέλετε, για μας δεν είναι δύσκολο, για όλους τους άλλους είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί οι θεσμοί απέδειξαν ότι μπορούν να προχωρήσουν με βάση την εμπιστοσύνη. Ήδη έγιναν πολύ επικοδομητικές τηλεδιασκέψεις σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, στην Ουάσιγκτον είναι λίγο πιο μακριά ακόμα. Αλλά πώς να λειτουργήσει. Observer, επιτρέψτε μου να επανέλθω στα οικονομικά του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του 2015. Υποθέτω ότι θα είναι σημαντικό στην αξιολόγηση του ελληνικού προϋπολογισμού του 2015 και του ενδεχόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος. Θα υπάρχει μια ένδειξη ήδη τη Δευτέρα του ποιο θα πρέπει να είναι το πρωτογενές πλεόνασμα το 2015. Μια παρατήρηση πάνω στο θέμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο Eurogroup ήθελαν να είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Το πλαίσιο δόθηκε από τη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2012. Σε αυτή λοιπόν τη βάση θα εξετάσουμε στη συνέχεια την κατάσταση του ελλείμματος και των πρωτογενών πλεονασμάτων και επί τη βάση αυτών, όπως είχε προβλεφθεί και στην αρχή, θα λάβουμε απόφαση σε ό,τι αφορά το στόχο του 2015. Και αυτό βέβαια θα αποτελέσει αντικείμενο της εργασίας των τεχνικών ομάδων, όπως γνωρίζουμε, επαναξιολογώντας βέβαια την οικονομική κατάσταση όπως τη γνωρίζουμε και έτσι όπως θα θεσπιστεί σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που θα καθορίσουμε.